είναι ότι έχουμε στο ψυγείο μας ένα βάζο πετροζίνη παραδοσιακό. Εγώ το έχω αυτό 20 ημέρες στο ψυγείο. Έχει χάσει τη δύναμή του και θα πρέπει τώρα να το αναπιάσω. Να του δώσω δύναμη. Να φέρω σε ισορροπία τους ζυμομύκητες και το μικροβιακό φορτίο. Έτσι λοιπόν θα αφαιρέσω από εδώ το παλιό το προζύμι που έχω στο ψυγείο μου, θα αφαιρέσω μία κουταλιά. Αυτή η κουταλιά, αυτό το κουτάλι της σούπας, το περιεχόμενο που έχει επάνω ζυγίζει 60 γραμμάρια. Και θα το ρίξω μέσα σε αυτό το κολάκι. Ωραία. Μισό λεπτό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τώρα νερό, νερό και μάλιστα κλιαρό νερό. Πού θα το βρω το νερό? Θα το πάρω από το δοχείο που έχω κανονίσει πόσο νερό θα χρησιμοποιήσω για το ζύγωμα. Έχω μισό λίτρο. Θα αφαιρέσω από εδώ το 1/3. Μπορώ να τα αφαιρέσω κατευθείαν στον πρίκι. Το έχω σημαδεύσει με αυτή που πρέπει να το φέρω. Ή θα μπορούσα και με άλλον τρόπο να γεμίσω ένα ποτήρι, γιατί το κάθε ποτήρι αυτό είναι το 1/3 του μισού λίτρου. Αφαιρώ λοιπόν το 1/3 λίγο εδώ. Ωραία. Αφαίρεσα, βλέπετε που έχει φτάσει. Αφαίρεσα το 1/3 του νερού και το ζεσταίνω. Τι άλλο θα βάλω? Ναι, αυτό θα το κρατήσω για να το ρίξω στο ζύμωμα. Στο μπολάκι που έχω το 1 κουτάλι της σούπας προζύμι. Θα ρίξω το νερό, θα διαλύσω το προζύμι και θα προσθέσω τα 250 γραμμάρια αλεύρι. Προσθέτω το 1/3 της ποσότητας που έχω ετοιμάσει για το ζύμωμα. Και με αυτόν τον τρόπο θα διαλύσω το προζύμι. Μπορώ να το διαλύσω με το κουτάλι, μπορώ να βάλω και το χέρι μου, όπως διευκολύνομαι. Θα χρησιμοποιήσω το πιρούνι, ίσως με βοηθήσει περισσότερο. Το διαλύω. Το νερό είναι ζεστό? Ναι, κλειαρό, το ζέστανα μόλις. Κλειαρό, όχι ζεστό. Όχι, κλειαρό. Το νερό ποτέ δεν το θεματάνει, ποτέ δεν το καίνει πολύ, ούτε για το προζύμι, ούτε για το ζύμωμα, διότι θα μας... θα το κάψουμε, δεν θα έχουμε επιτυχία καθόλου. Πατέρα Θανάση, ελάτε μπροστά. Λοιπόν, διαλύθηκε λοιπόν το προζύμι μας, στο μπολάκι με το νερό που είχαμε κανονίσει. Ωραία. Θα προσθέσουμε τώρα το αλεύρι. Το προσθέτουμε λίγο-λίγο. Ανακατεύουμε. Προσθέτω και το υπόλοιπο. Επειδή είναι σε εξέλιξη το θέμα, ναι, το προζύμι που το βγάλατε από το ψυγείο σας, πόσο κρατήσατε έξω? Ναι, αυτό το συγκεκριμένο προζύμι που βλέπετε, αυτό εδώ που χρησιμοποιήσα, το έπαιρνα το πρωί από το σπίτι, από το ψυγείο. Το πρωί το έπαιρνα. Μερικές ώρες πριν. Το χειμώνα περισσότερες ώρες, το καλοκαίρι λιγότερες.
το ανάπτυσμα. Η εργασία λέγεται ανάπτυσμα. Δυναμώνω το προζύμι μου. Να το έχω έτοιμο για την αυριανή ημέρα που θα ζυμώσω. Λοιπόν, τώρα θα δουλέψει λίγο το χέρι μου. Το σηκώνω μπροστά, ψηλά για να δείτε. Βάζω το χέρι μου μέσα και το ζυμώνω. Κάνω μία ζύμη μαλακή. Μαλακή. Οι αναλογίες τώρα που έχω εδώ στο πόν είναι το 1 τέταρτο του αλευριού που έχω για ζύμωμα. Είχα στο πόν, στο σκέλος το μεγάλο 1000 γραμμάρια, 1 κιλό και αφαίρεσα το 1 τέταρτο το 250 γραμμάρια. Μετά στο δοσοδετικό τροχείο που είχα μισό λίτρο αφαίρεσα το 1 τρίτο, τα 171 ml. Και έκανα και ανάπτυσα το προζύμιο. Αυτή είναι η ζύμη του προζυμίου. Έτσι είναι. Την τακτοποιώ και δεν ξεχνώ να το σταυρώσω. Τώρα μπορώ με το κουτάλι μου να κάνω το σταυρό. Όλα γίνονται με τη δύναμη του σταυρού. Έτσι διαμορφώθηκε η ζύμη, το προζύμι μας, με το σημείο του σταυρού και θα δούμε τι θα το κάνουμε. Καθαρίζω λίγο τα χέρια μου και συνεχίζω. Το 1 τρίτο από το μισό λίτρο, 175. Το σκεπάζω. Κολλάκι το σκεπάζω και θα πρέπει να το βάλω σε ένα ζεστό μέρος και το διατηρήσω όλη τη νύχτα. Θα το βάλω στην κουβέντα μου μέσα. Την έχω έτοιμη. Είναι το βράδυ τώρα και να πιάσω το πρωί. Ναι, τόσο λίγο. Να γίνει έτσι εσύ. Λοιπόν, θα τη λύγω και με την πετσέτα μου, όμορφα, και με την πετσέτα. Και την κουβέρνα και το αφήνω να ηρεμήσει και να ζεσταθεί, να αναπτυχθούν οι νίκητες και αυτό να φουσκώσει να είναι έτοιμο την άλλη τη μέρα. Τελείωσε λοιπόν και με το ανάπτυσμα. Πάω τώρα στο άλλο σκεύος που έχω τα 750 γραμμάρια αλεύρι. Και τι έχω, και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Τι θα κάνω, πρέπει να ρίξω προζύμι και εδώ και νερό. Θα ρίξω το προζύμι που έχει οριμάσει. Σήμερα τώρα είναι πρωί, υποθέτουμε, το αναπιάσαμε χθες το βράδυ. Για να δούμε πόσο ωρίμασε. Εκείνο που βάλαμε εκεί το προζύμι έγινε τούτο εδώ. Είναι το ίδιο το μπουλάκι, αλλά εδώ έχουμε την ωρίμαση. Βλέπετε και τις σαλίδες. Έτσι, δείγμα ότι έχει οριμάσει. Σε αυτό το πολλάκι, όπως είδατε, έχουμε μέσα τα 250 γραμμάρια αλεύρι, το 1 τρίτο του νερού και μία κουταλιά παλιό προζύμι. Το έχω από εκεί. Το ανοίγω και θα το ρίξω όλο τώρα αυτό μέσα. Όλο θα το ρίξω. Γιατί είναι τα υλικά που είχα προγραμματίσει να ζυμώσω. Λοιπόν, το ρίχνω μέσα. Γιώργακη, πώς σου βολεύει. Ναι. Για να φαίνεται. Ναι. Μένα δεν με βολεύει έτσι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Καμίδια. Λοιπόν, να το γυρίσω λίγο να διευκολυνθώ. Το βλέπετε πώς έχει οριμάσει, πώς είναι. Όσοι ασχολείστε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Τελείωσα. Και μένει ακόμη να ρίξω το νερό.
Στο μπρίκι έχω τα 2/3. Έτσι, να μην το βάλω πάλι μέσα. Έχετε ένα άκουσο και βλέπετε μου πέφτει κάτω. Οπότε το βάζω κατευθείαν εδώ. Ωραία, άκουσα. Τώρα θα αρχίσει το ζύμωμα.